Σουδεύς που δράγει, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που παταχού παρών και τα πάντα καιρών, ο σαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, καθέκ της κύμνωσον ημίν και κατάρισον ημάς, από πάσης και κλείδος, Χριστός των αγαθέντες, κάνας ημών. Και άλλες φορές έχουμε εδώ μέσα αναφέρει ότι το σώμα της Εκκλησίας, εμείς δηλαδή, βρισκόμαστε σήμερα, όχι μόνο σήμερα, αλλά και χθες και εις τους αιώνας, χάρις στα αίματα των μαρτύρων. Ο Χριστός ο ίδιος είπε στους μαθητάς του, εκεί που θα μπείτε εσείς για να εργαστείτε, έχουν ετοιμάσει άλλοι για σας το χώρο. Και εννοούσε τους προ των Αποστόλων προφήτες. Λέει, εις των χώρων αυτών άλλοι εις ελιγήθαση. Άλλοι μπήκαν, κοπίασαν, κουράστηκαν, μαρτύρησαν στο τέλος. Για τη σειρά την ατελεύτητη, την ατελείωτη αυτή, λίγα λόγια μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Εκεί που αναφέρει για τους μάρτυρας που θυσιάστηκαν χάρη υπέρ της πίστεως. Κατηγονήσαν τον βασιλείας, έπεσα δύναμη πυρός, έφευγα στόματα λεόντος, στο λεόντον έφυγω στόματα μαχαίρας, ετυπανίστησαν, επρίσαν, λιγάσαν, αναφέρει μια σειρά από μαρτύρια. Και αναλογίζεται κανείς. Άραγε, εγώ, ο κάθε εγώ, που ακούω αρκετές φορές το ίδιο μάθημα, έχω σημειώσει πρόοδο. Άλλοι θυσιαστήκανε και αυτοί που τα βρήκανε εκτίμησαν τη θυσία αυτών που υπέστησαν τα μαρτύρια. Σχεδόν όλοι οι Άγιοι, θα πω μάλλον όλοι οι Άγιοι μαρτύρησαν, όλοι. Μαρτύριο θεωρείται και όταν δεν περνάς από μαρτύριο, αλλά με βάση τη συνείδησή σου ζεις σε μια κοινωνία που χρειάζεται να ταπεινώνεσαι, μαρτύριο είναι και αυτό. Αλλά αρκεί να ταπεινώνεσαι. Αρκεί να ταπεινώνεσαι. Για την Εκκλησία του Χριστού, για την Ορθοδοξία, μέσα σε αυτό το μεγάλο πλήθος των μαρτύρων συναντάει κανείς μάρτυρες από όλες τις τάξεις των ανθρώπων.
από όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Και όταν λέμε τάξη εννοούμε και κατηγορίες, το πούμε και έτσι, εννοούμε από πάμπτωχους μέχρι βαθύπλουτους, από αγράμματους μέχρι επιστήμονας, από ταπεινούς ανθρώπους μέχρι και βασιλείς. Το προσκητήριο δεν αφορούσε μόνο μία κατηγορία ανθρώπων. Επαναλαμβάνω, όλους τους ανθρώπους, αδιακρίτως κατηγορίας και τάξεως. Αδιακρίτως. Δεν έχω την ικανότητα να δώσω ζωντανή εικόνα, ολοζώντανη εικόνα, για τα πρόσωπα, έστω διακεκριμένα ακόμη, γιατί όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, του Αγίου τον βίο, τη ζωή, αδυνατούμε να τη συλλάβουμε με το νου και να την περιγράψουμε με τη γλώσσα μας. Είναι αδύνατο, πώς θα το κάνω. Εδώ δεν μπορώ στο αδελφού το βίο να εισέλθω και να γνωρίζω τι κάνει, που είναι απλώς σαν και εμάς. Όχι του Αγίου, που η ζωή του περνάει μέσα από καμίνι θλίψεων και μέσα από πλούσια τη χάρη του Θεού. Το γάρ παραυτίκα των θλίψεων, βάρος αιωνίου ζωή κατεργάζεται. Το εξηγώ αυτό το πράγμα. Το γάρ παραυτίκα, λέει, στιγμή μικρή, είναι όλες οι θλίψεις που περνάει ένας Άγιος στη ζωή του. Μια μικρή στιγμή. Και ας είναι το μαρτύριο του Ιώβ. Ας είναι το μαρτύριο του Αποστόλου Παύλου. Οποιουδήποτε. Ή όλα τα μαρτύρια των μαρτύρων. Τα χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος παραυτίκα, στιγμιαία θλίψη. Αυτή η στιγμιαία θλίψη βάρος αιωνίου ζωή κατεργάζεται. Ο Άγιος Παΐσιος στο βιβλίο του κυκλοφορεί αναφέρει μικρόχρονες ουράνιες συγκινήσεις, για τις οποίες λέει αυτές οι συγκινήσεις με τα μεγαλύτερα μαρτύρια δεν αγοράζονται. Δεν εξαγοράζονται με τίποτα. Ούτε χρήματα να δώσεις, ούτε να παρατήσεις τα ανάκτορα, όπως έχει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας πολλά πρόσωπα, ούτε τα γράμματα να θυσιάσεις που έχεις μάθει. Τίποτα, για αφού άλλωστε το λέει, τι να τα κάνεις στον κόσμο όλο εάν ζημιωθείς την ψυχή σου και χάσει η βασιλεία των ουρανών. Δεν αγοράζεται με τίποτα ο παράδεισος. Δίδεται δωρεά στον καθένα μας, αλλά μετράει για τη δωρεά αυτή η διάθεση που έχουμε μέσα μας. Πέστε μου εσείς. Πέστε μου εσείς. Αμήν λέγωση. Σήμερον μετεμού έσυν το παραδείσο. Πόσο κράτησε αυτό που είπε ο Κύριος, αυτό που ακούσαμε τώρα. Αμήν λέγωση. Σήμερον μετεμού έσυν το παραδείσο. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο, λέει, στο ληστή.
Τόσο χρειάστηκε για να πάει ο ληστής στον παράδεισο. Δωρεά είναι. Αλλά του μέθησε, σαν Θεός που ήταν, με το τηλεσκόπιο το δικό του Κύριος, είδε ότι η καρδιά του αγκάλιαζε τον ουρανό ολόκληρο. Του τον έδωσε. Έστω και την ώρα που έβγαινε η ψυχή. Έστω και την ώρα που έβγαινε η ψυχή. Σήμερα, η μέρα η σημερινή δηλαδή, είναι αφιερωμένη στην εορτή, στη μνήμη ενός πολύ μεγάλου Αγίου, που ακούει στο όνομα Αμβρόσιος. Ήταν λαμπρός σε όλα του ο Άγιος Αμβρόσιος. Λαμπρός σε όλα. Και σε γονείς και σε μόρφωση και σε διαγωγή και σε πλούτη. Λαμπρός σε όλα του. Νου διέθετε ικανότατο. Ικανότατο. Γι' αυτό και έλαμψε ως προς την μόρφωση. Απόκτησε γνώσεις από όλες τις επιστήμες, αλλά εκείνο που του άρεσε ήταν η ρητορική. Τότε κατήχε η ρητορική την πρώτη προτίμηση στους ανθρώπους που μάθαιναν γράμματα. Την πρώτη προτίμηση. Αλλά για αυτόν τον Άγιο που μιλάμε τώρα, ο ουρανός έστειλε πλούσια τη χάρη του από την νηπιακή, τη βρεφική κατάσταση. Μηνών ήταν ο Άγιος Αμβρόσιος. Μηνών. Και ένας μήνος, γράφει το συναξάρι που έχω μπροστά μου, από μέλισσες, πριν ανέβουν στον ουρανό, πέρασαν μέσα του. Για να δείξει με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος ότι επρόκειτο να λάμψει ως ρήτορας και μάλιστα εκκλησιαστικός ρήτορας. Και μάλιστα εκκλησιαστικός ρήτορας. Μια μέρα, διαβάζω τώρα, όταν ο Αμβρόσιος ήταν ακόμη βρέφος, στη Κούνια, ένας μήνος μέλισσες τον τριγύρισε και μπήκε μέσα στο στόμα του, πριν ανεβεί στον ουρανό. Προλέγοντας την ουράνια εφράδιά του. Με αυτόν τον τρόπο μαρτυρούσε αυτό το γεγονός ότι όχι ανθρώπινη ρητορική, αλλά ουράνια ρητορική επρόκειτο να έχει στη ζωή του. Ουράνια ρητορική. Τα χαρίσματά του τα εκτίμησε ο άρχοντας αυτοκράτορας ονόματι Ουαλεντινιανός, ο πρώτος το 375, και τον διόρισε διοικητή επαρχίας. Διοικητή ολόκληρης επαρχίας. Με το όνομα σήμερα Μιλάνο, τότε Μεδιόλανα. Σήμερα Μιλάνο, τότε Μεδιόλανα. Επαναλαμβάνω ότι
όσα συμβαίνουν στα πρόσωπα των Αγίων που βλέπουμε το χέρι του Θεού από τα πρώτα βήματα, συμβαίνουν κατά πρόγνωση, δηλαδή σύμφωνα με αυτό που ο Θεός πριν μας φέρει στον κόσμο έχει, δηλαδή προγνωρίζει ο Κύριος πριν μας φέρει από πριν προκαταβολής κόσμου, πριν γίνει ο κόσμος, γνώριζε ο Κύριος πόσοι θα έρθουν στον κόσμο και τι διαθέσει θα έχει ο καθένας μας. Με όλα τα προσόντα γνωρίζει το καθένα μας και με τι πρόθεση έρχεται στον κόσμο. Με βάση αυτό το μέτρο κάλεσε και τον Άγιο. Τον κάλεσε κοντά του τον Άγιο. Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του σαν διοικητής της επαρχίας Μιλάνο, ένας έπαρχος που ήταν την ίδια περίοδο σε άλλη επαρχία, ονόματι πρόβος, του είπε να διοικείς σαν επίσκοπος μάλλον παρά σαν διοικητής. Επαναλαμβάνω, ήταν πολιτικός διοικητής ο Άγιος Αμβρόσιος. Όταν ανέλαβε του λέει θα να διοικείς σαν επίσκοπος μάλλον παρά σαν διοικητής. Και όπως εδώ επιγράφει το κομμάτι, ήταν μια μορφή προφητείας για τον Άγιο Αμβρόσιο. Γιατί έτσι διοίκησε την επαρχία του και έτσι στη συνέχεια θα δούμε διοίκησε την επισκοπή του. Έζησε το αρχάς 3ου αιώνος μέχρι τέλος, με συγχωρείτε, 4ου αιώνος αρχάς, μέχρι τέλος του 4ου αιώνος. Την εκκλησία με την οποία σήμερα ζούμε εμείς ως χριστιανοί, την τάραξαν, την ταράζουν και θα την ταράζουν αιρέσεις. Από τα πρόβατά της έχουν οι αιρετικοί. Γιατί αυτοί που είναι βαπτισμένοι και αυτοί που έχουν τα τέκνα και τα βαπτίζουν αδιαφορούν κυριολεκτικά για τα θεία και τα αρπάζουν από εκεί και πέρα οι λίγοι που ονόμαζαν αιρετικοί. Τότε κούνησε για τα καλά την εκκλησία του Αρίου η αίρεση. 325 έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να πολεμήσει τον Άριο. Αλλά έκτοτε μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει. Παιδιά του Αρίου είναι οι χιλιαστές σήμερα. Δεν είναι κανός άλλος. Λοιπόν, τότε ταράχθηκε από του Αρίου την αίρεση η εκκλησία και τη διαίρεσε την εκκλησία στα δύο. Και αυτοκράτορες ανέλαβαν τα ενία σαν οπαδοί της αιρέσεως του Αρίου. Τότε ήταν αυτοκράτορας ο Ουάλης, αιρετικός, αριανόφρονας, πίστευε. Αδερφός του Ζαντιανού. Ναι. Να δώσουμε μια διευκρίνηση. Ο Άριος δίδασκε ότι ο Κύριος μας, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν είναι Θεός. Καθαρά. Τον ακολούθησαν αρκετοί, ακόμα και αρχιερείς. Μη μας κάνει, και άλλωστε και αυτός μορφωμένος ήταν. Ανήκε στη τάξη της εκκλησίας και έπεσε στην αίρεση.
Λέει σε ένα βιβλίο του ο Άγιος Παΐσιος, του το ρωτάει μια μοναχή, γιατί ο Άριος δεν άλλαζε αφού έβλεπε το λάθος του? Γιατί είχε εγωισμό και πίστευε τι θα πούν αυτοί που είναι οπαδοί του, αν αλλάξει. Εγωισμός είναι το πρώτο από όλα τα αμαρτήματα. Λοιπόν, χωρισμένη η Εκκλησία στα δύο, παρακαλώ, Εκκλησία. Από τη μια η οπαδή του Αρίου, την άλλη η Ορθόδοξη. Πεθαίνει ο επίσκοπος στο Μιλάνο και έπρεπε κάποιος να εκλεγεί. Όμως και οι Αριανοί, οι Αριανόφρονες, ξεγελάστηκαν για το πρόσωπο του Αγίου Αμβροσίου και πίστευαν ότι θα σταθεί δίπλα τους. Γι' αυτό, εκτός τούτου, τον κάλεσαν αυτός να αγορεύσει στο τι πρέπει να γίνει σε αυτό το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των δύο μερίδων που τσακωνόντουσαν. Τότε ο Άγιος με τη ρητορική λέει εδώ, η πραότητά του, η πειθό του, το ειρηνοποιό πνεύμα του προκάλεσαν τόση εντύπωση, ώστε ξαφνικά όλοι οι πιστοί με ένα στόμα επανέλαβαν τη κραυγή ενός μικρού παιδιού που φώναζε ο Αμβρόσιος επίσκοπος. Αμβρόσιουμ επίσκοπουμ, έτσι το λέγανε από εκεί. Και οι μεν και οι δε, οι δύο παρατάξεις, φώναξε κάποιο παιδάκι ο Αμβρόσιος επίσκοπος. Και όλοι μαζί φώναξαν ο Αμβρόσιος επίσκοπος. Και εξελέγει από του λαού το στόμα και την καρδιά ο επίσκοπος της πόλεως και της περιοχής Μεδιολάνων. Μιλάνου, σημερινού Μιλάνου. Όμως, ο άνδρας αυτός έβλεπε ότι δεν είναι η ώρα να αναλάβει αυτό το μεγάλο αξίωμα και ανεβαίνει στο άλογό του, επειδή είχαν κυκλώσει και το ανάκτορό του ο κόσμος και τον ήθελε επίσκοπο να φύγει. Έφυγε όντως, αλλά μέσα στο σκοτάδι το άλογο ξαναγύρισε στο ίδιο μέρος, από εκεί που έφυγε. Και παρότι και ο αυτοκράτορας που ήταν αδιάφορος, λέει, ως προς το θέμα αυτό, δέχτηκε την εκλογή του και τότε πίστεψε ότι είναι από το Θεό να γίνει επίσκοπος. Δεν κυνηγούσε το αξίωμα. Το απέφευγε, όπως είδαμε, αλλά η πίεση του λαού θεωρήθηκε ότι είναι η ώρα του Θεού, ότι ο Θεός τον επιλέγει για το αξίωμα εκείνο. Πέρασε αμέσως μετά, αφού ανέλαβε, χειροτονήθηκε επίσκοπος, στο έργο. Είχε πλούτη, ρευστά χρήματα, τα σκόρπισε όλα στους φτωχούς. Είχε ακίνητη περιουσία, την καταγράφει στα ακτιματολόγια της Εκκλησίας. Σε αυτόν δεν έμεινε τίποτα. Και όπως λέγει το συνταξάρι που έχω μπροστά μου, την νύχτα την διέθετε στην προσευχή και στη μελέτη της γραφής και στα πατερικά βιβλία. Έτσι γράφει το βιβλίο που μας αφηγείται το βίο του. Η νύχτα περνούσε έτσι και την ημέρα στα αρχιερατικά καθήκοντα και στα προβλήματα των πιστών. Στα αρχιερατικά καθήκοντα και στα προβλήματα των πιστών. Άλλωστε είχε δώσει ο Κύριος το στίγμα
Ποιος πρέπει να είναι ο επίσκοπος? Ο ποιμήν ο καλός, τίθηση την ψυχή αυτού υπό τον προβάτο. Ο καλός σοπάνης θυσιάζει την ψυχή του για τα πρόβατα. Αυτό έκανε και ο Άγιος Αυρόσιος. Αυτό έκανε και ο Άγιος Αυρόσιος. Καταδαπανήθηκε, καταδαπανήθηκε για την εκκλησία του ο Άγιος Αυρόσιος. Μετανόησαν όμως οι αιρετικοί που τον επέλεξαν, γιατί στάθηκε δίπλα στους Ορθοδόξους. Δίπλα στους Ορθοδόξους. Ορθόδοξος, ορθοδοξότατος. Για να εκπλαγούν οι αιρετικοί που πίστευαν ότι θα σταθεί δίπλα σε αυτούς. Ανέδειξε, λέγει, την περιοχή του, τα Μεδιλόρανα, σε μεγάλη ακτινοβολία, μητροπολιτικό κέντρο. Μητροπολιτικό κέντρο είχε ικανότητα διοικητική. Γι' αυτό και τον άλλωστε επέλεξε και ο άρχοντας διοικητή επαρχίας. Της Ιταλίας, λέει, της Πανωνίας, της Ουγγαρίας, της Δακίας, της Ρουμανίας και της Μακεδονίας. Σε όλα αυτά έφτανε η ακτινοβολία του και η διοίκηση του. Ήτανε ικανότατος εκκλησιαστικός άρχοντας. Εκείνο που θέλω να πω, παρόλο ότι οι επίσκοποι όλων των εποχών είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με την εξουσία, γιατί βλέπετε η εξουσία πάντα βάζει τη μούρη της. Δεν υπάρχει εποχή που να μην επεμβαίνουν στα εκκλησιαστικά οι άρχοντες. Ο Άγιος Αμβρόσιος είχε καταφέρει να είχε χωρίσει τα τσανάκια του από τους επισκόπους και να διοικεί αυτοδύναμα μόνος του την εκκλησία. Είχε αυτή την ικανότητα. Μάλιστα, όταν χρειαζότανε ο Άγιος Αμβρόσιος, επενέβαινε και ασκούσε δρυμύτατο έλεγχο στην εξουσία. Δρυμύτατο έλεγχο στην εξουσία. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή το κεφάλι του το θεωρούσε κομμένο. Γιατί η εξουσία έχει το σπαθί και κόβει κεφάλια. Στην εποχή του ο Θεοδόσιος, ο αυτοκράτορας, αυτό που ονομάζει η εκκλησία, η ιστορία Μέγα Θεοδόσιο, έστειλε στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη, ο αυτοκράτορας, για να καταστήλει μια επανάσταση που είχε γίνει. Και εκεί τα στρατεύματα έσφαξαν 7.000 ανθρώπους σε ένα στάδιο της Θεσσαλονίκης. 7.000 ανθρώπους. Δεν μπορεί ο άρχοντας ο εκκλησιαστικός του Κυρίου αντιπρόσωπος να αφήσει άθικτο το γεγονός και το πρόσωπο που, που διέπραξε το γεγονός αυτό. Όταν λοιπόν ήρθε ο Θεοδόσιος από την Ανατολή, αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη, στη Δύση, στην Εκκλησία, για να μπει μέσα να λειτουργηθεί, του στάθηκε έξω από την Εκκλησία και του λέει: δεν θα μπεις μέσα στην εκκλησία. Θα λέγαμε σήμερα, είσαι εγκληματίας. Θα δηλώσεις μετάνοια δημόσια, θα κλάψεις για το αμάρτημά σου
και ύστερα θα εισέλθει στην εκκλησία. Τον ταπείνωσε έτσι όπως του έπρεπε του αυτοκράτορα. Και εδώ διαβάζω, να ακούσουμε λίγο πώς το γράφει στη γλώσσα το συναξάρι. Η είδηση έφτασε στα Μεδιόλανα και όταν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής του στην Ιταλική Μεγαλόπολη παρουσιάστηκε ο Θεοδόσιος, στην πύλη του καθεδρικού ναού για να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία, ο Άγιος Ιεράρχης, όργανο της μήνιος της οργής του Θεού, δε δίστασε να το απαγορεύσει την είσοδο και να τον αφορήσει για περισσότερο από 8 μήνες. Δεν θα πατήσεις εδώ για 8 μήνες. Είσαι αφορισμένος. Σεβόμενος τους κανόνες της Εκκλησίας, ο ηγεμόνας, ο Θεοδόσιος, μπροστά στον οποίο έτρεμε η οικουμένη, αποσύρθηκε οδυρώμενος στο ανάκτορό του. Το οδυρώμενος, κάτι σημαίνει. Θρήνο στον άκτορό του και υπέστη με ταπεινότητα τη δημόσια μετάνοια. Εδώ μπροστά, δείξε μετάνοια. Για 6 μήνες δεν γίνεσαι δεκτός εδώ, είσαι αφορισμένος. Και είδατε τι γράφει. Μπροστά σε αυτόν η τότε οικουμένη σκέφτεται το κεφάλι. Άρχοντας, ταγός της Εκκλησίας του Χριστού. Αντιπαράθεση, δηλαδή κόντρα με την εξουσία. Εκεί που η εξουσία διαπράττει αδικήματα. Όπως λέει, εκείνον που δημόσια αμαρτάνει, δημόσια αλεξέτωνε. Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος, τους αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε. Τους αμαρτάνοντας, εκείνος δηλαδή που κάνουν δημόσιο κακό, γιατί είναι ψηλά πρόσωπα, δημόσια δεν τον έχεις εσύ. Και για 6 μήνες τον απέβαλε από την Εκκλησία του Χριστού. Δέχθηκε ο αυτοκράτορας. Την ημέρα των Χριστουγέννων πήγε ξανά στο ναό, έκανε εδαφιαία μετάνοια ο αυτοκράτορας, εδαφιαία μέχρι κάτω το πάτωμα μπροστά στα πόδια του Αγίου Αυροσίου, ποτίζοντας το δάπεδο με τα δάκρυά του και ηκέτευσε να κριθεί εκ νέου άξιος της μεταλήψεως των Αγίων Μυστηρίων για να κοινωνήσει. Αφού έλαβε συγχώρεση από τον Επίσκοπο την ώρα της Θείας Μετάληψης, εισήλθε στο Ιερό Βήμα ο αυτοκράτορας για να μεταλάβει μαζί με τους κληρικούς, όπως ήταν έθιμος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αμβρόσιος όμως στράφηκε προς το μέρος του και τον ταπείνωσε εκ νέου δημοσίως για άλλη μια φορά, λέγοντάς του, έξελθε και στάσου εις την τάξη των λαϊκών, διότι η αλουργής το ένδυμα το βασιλικό, το μεταξωτό και το χρυσό, τι είναι αυτό, αλουργίδα, δεν χρήει ιερείς, δεν κάνει ιερείς το βασιλικό ρούχο, αλλά βασιλείς μόνο. Εδώ μέσα δηλαδή κοινωνάει μόνο ιερείς, όχι βασιλείς. Δίχως να απαντήσει ο Θεοδόσιος, βγήκε και πήρε θέση, τη θέση του μεταξύ των μετανοούντων. Υπήρχε τότε στην αρχαία εκκλησία θέση που βρίσκονταν αυτοί
που δημόσια έδειχναν τη μετάνοιά τους. Τόσο μεγάλος ήταν ο σεβασμός του για τον Άγιο εκ μέρους του Αυτοκράτορα. Και όταν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, ποτέ ξανά δεν τόλμησε στην Κωνσταντινούπολη να εισέλθει ωραίο βήμα για να μεταλάβει ο Αυτοκράτορας. Του έγινε μάθημα άπαξ διάπαντος. Άγιος Αμβρόσιος. Άγιος Αμβρόσιος. Όμως, εκεί που έπρεπε, ήταν ο αυστηρός στην εξουσία. Εκεί που έπρεπε να είναι ποιητής και γεμάτος αγάπη, ήταν γεμάτος αγάπη. Όταν κάποιος αμαρτωλός πήγε να ξεμολογηθεί, τον αγκάλιαζε και τον έλουζε ο Άγιος με τα δάκρυά του. Ο Άγιος. Πήρε κάποιος αμαρτωλός. Φαίνεται και εκείνος ο Άγιος είχε το χάρισμά του. Διάπειρος υπέρμαχος της πίστεως. Απέσπασε πολλούς ειδωλολάτρες και τους μετέφερε στο χώρο της εκκλησίας αφού τους κατήχησε και τους βάπτισε. Πολλούς. Θα κάνουμε μία παρένθεση. Τι είπαμε προηγουμένως. Πολλοί φεύγουν από τις τάξεις μας και γίνονται βαπτισμένοι και γίνονται αιρετικοί, παρακαλώ. Δεν θυμάμαι ποιος μου είπε, αλλά και ακριβώς να το πω, δεν το θυμάμαι. Κάποιος εγκαλέστηκε, κατηγόρησε έναν χριστιανό που καλούσε, να τον καλούσε να έρθει στο χώρο το δικό μας. Και του είπε, μα δεν είδα σε εσάς τους χριστιανούς αυτά που ο Χριστός ζητάει. Δεν μπορώ να έρθω. Δεν μου δίνεται το χέρι όπως ακριβώς ο Κύριος το ζητάει για να έρθω. Βλέπω άλλα από αυτά που κηρύσσει το Ευαγγέλιο. Σε εσάς τους ορθόδοξους χριστιανούς. Εδώ συμβαίνει το αντίστροφο στον Άγιο. Ολόκληρη πόλη άλλαξε. Από ειδωλολάτρες τους έκανε ορθόδοξους χριστιανούς. Χάρη στον Άγιο Αμβρόσιο, η βασίλισσα των Μαρκομάνων, ενός γερμανικού φίλου, η Μαρκομάνη, βαπτίστηκε και έφερε στην Αγία Εκκλησία και έφερε στην Αγία και αληθή πίστη τους υπηκόους της, η βασίλισσα αυτή, όλους οι ειδωλολάτρες, τους αιρετικούς των ειδωλολάτρες. Ο Άγιος Αμβρόσιος, ο εκλεκτός από Θεού. Ο εκλεκτός από Θεού. Βλέπετε, απέχει η Εκκλησία μας σημερινή από την εκλογή του Αγίου Αμβροσίου, τις εκλογές που γίνονται σήμερα. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Είχε, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, όταν το ρωτάνε, γιατί δεν βλέπουμε στο χώρο της Εκκλησίας μας να συντελούνται, να πραγματοποιούνται τα θαύματα που γίνονταν την πρώτη αποστολική ή την μεταποστολική εποχή. Αλλά δεν βλέπουμε καθόλου θαύματα μέσα στο χώρο της Εκκλησίας κατά τον ίδιο τρόπο. Και απαντάει. Τότε είχε παχύνει αφόρητα, είχε παχύνει, είχε σκληρύνει αφόρητα της καρδιάς ο σατανάς με την ειδωλατρία. Είχε αγριέψει τον άνθρωπο όσο δεν παίρνει άλλο και δεν υπήρχε ίχνος αγάπης, ανθρωπιάς. Έπρεπε να κουνηθούν οι καρδιές μέσα από τα θεμέλια τους και δεν υπήρχε άλλος τρόπος παρά μόνο το θαύμα. Παραδείγματος χάρη να βλέπεις την Αγία Εκατερίνη να έρχεται γύρω γύρω από το τροχό που είχε ένα σωρό μαχαίρια για να την κόψουνε
και να μην την κόβει, σημαίνει ότι έτσι έπρεπε να κουνηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να ακολουθήσουν ομαδικά την επιστροφή, το γύρισμα στην Ορθόδοξη πίστη. Και ο Άγιος τέτοιο έργο έκανε. Κούναγε από τα βάθη της ψυχής, τις συνειδήσεις, τις πέτρινες της εποχής εκείνης, των ανθρώπων. Τις άλλαζε γυρολεκτικά. Έχουμε, επαναλαμβάνω, ένα μέγεθος, ένα ανάστημα από τα πρώτα μεγέθη, το ανάστημα του Αγίου Αμβροσίου. Από τα πρώτα μεγέθη. Παρά τις ποικίλες δραστηριότητες του, γράφει εδώ, ο μέγας αυτός ποιμενάρχης είχε, είπαμε, ένα σωρό δραστηριότητες. Βρήκε το χρόνο να συντάξει πολλά συγγράμματα ερμηνευτικής και ηθικής κυρίως φύσεως, που δείχνουν την πολυμερή μόρφωσή του, ότι είχε πάρα πολλές γνώσεις. Ακόμη και από τη θύρα θεπαιδεία και στα ιερά γράμματα της Εκκλησίας μας. Πέρα από το ρητορικό του έργο, είπαμε, ήταν ρήτορας ο Άγιος, συνέθεσε και εξαίρετους λειτουργικούς ύμνους, τροπάρια, που προορίζονταν να ψάλλονται από το κλησίασμα σε δύο, από δύο χορούς, ψαλτικούς χορούς, οι οποίοι οι ίδιοι του για πολλούς αιώνες, ήταν το λειτουργικό περιεχόμενο της Εκκλησίας μας. Σήμερα δεν λέγονται, αλλά για πολλούς αιώνες ακούγονταν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ήταν του Ιερού Αυγουστίνου. Ο Άγιος Αμβρόσιος κοιμήθηκε ειρηνικά εν Κυρίω 4 Απριλίου 397, χαράματα του Μεγάλου Σαββάτου. Αλλά δεν είπα κάτι σημαντικό, επιτρέψτε μου, για να δούμε το ανάστημα του Αγίου. Βλέποντας εδώ πέρα, ο αυτοκράτορας, ο Αλεντινιανός ο δεύτερος, διέταξε να του παραδώσει, ήταν αριανόφρονας ο Αλεντινιανός ο δεύτερος, διέταξε να του παραδώσει την εκκλησία. Και απαντάει ο Άγιος σε αυτόν τον αιρετικό άρχοντα, η έστειλε αντιπροσώπους και λέει στους αντιπροσώπους του αυτοκράτορα, υπάγεται, είπατε το Κυρίο ημών, πηγαίνετε και πέστε στον Κύριό σας, ότι ο επίσκοπος ποτέ δεν παραδίδει το ναό του Κυρίου. Ποτέ δεν παραδίδει. Άρα φύγετε. Τι έγινε τότε? Τότε ο λαός που ήταν μέσα στην εκκλησία μαζί με τον ποιμενάρχη του, με όπλο το κήρυγμα του επισκόπου, τις ψαλμωδίες και τους ύμνους, από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη ήταν μέσα στην εκκλησία ψάλλοντας ύμνους. Αντιστάθηκαν έτσι στους στρατιώτες του αυτοκράτορα που είχαν κυκλώσει το ναό. Και σίγουρα οι ηττημένοι ήταν αυτοκράτορας και στρατός, γιατί έφυγαν. Δεν παραδίδει ποτέ το ναό, δεν προδίδει ποτέ την πίστη, δεν αφήνει ποτέ τους φτωχούς, δεν συγκατατίθεται στον αυτοκράτορα όταν ζητάει, αντιστρατεύεται στον νόμο του Κυρίου.
Άρα, επομένως, Άγιος με κεφαλαία γράμματα, κλητός από το Θεό, καλεσμένος, άλλωστε μικρό παιδάκι αναφώνησε Αμβρόσιουμ επίσκοπο. Ακούστε, να ακούω και εγώ που το έχω διαβάσει χθες όλο το απόγευμα, με αυτό σου είχα την ασχόλησή μου. Η Εκκλησία μας δεν στηρίζεται στη δική μας δύναμη. Στηρίζεται στα αίματα, στους αγώνες, περιπέτειες όλων των Αγίων, όλων των εποχών. Λέει κάποιος, πολεμάνε την Εκκλησία. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει σε ένα από τα κείμενά του ότι η θάλασσα μένεται, το καράβι δεν καταποντίζεται, γιατί κρατάει το τιμόνι ο Κύριος. Σε αυτό το χώρο βρισκόμαστε μέσα, που ο Κύριος κυβερνάει, ο Κύριος καθοδηγεί, και κάτω από του Κυρίου τη δύναμη βρισκόμαστε. Γι' αυτό πύλε άδου ούκα της χύσης είναι αυτής, και όλα τα δαιμόνια σκολάσεως να βγούνε, δεν πρόκειται να κουνήσουν την Εκκλησία αρούπη. Να έχουμε την ευχή του Αγίου και τις ευλογίες της Εκκλησίας μας, που ακριβώς βγαίνει από τα στόματα και τα αίματα των μαρτύρων και των Αγίων. Αμήν. Πέστε αν θέλετε κάτι, εγώ τελείωσα το θέμα μου. Ωραία. 45 λεφτά είναι αρκετά. Γιατί δεν φρόντισε ο Κύριος να μην υπάρχουν αιρέσεις? Γιατί δεν φρόντισε ο Κύριος να μην υπάρχουν αιρέσεις? Θέλει αδελφός να δώσει μια απάντηση. Εγώ το είμαι έτοιμη στο με την απάντηση. Γιατί δεν ξέρω και θα σας απαντήσω. Αν θέλει κάποιος να δώσει μια απάντηση, έχει ευχαρίστως το λόγο. Όταν ήταν Απόστολος Παύλος στην Αντιόχεια ή στην Έφεσο ήταν, και θα έφευγε να πήγαινε Μακεδονία, δεν θυμάμαι πού, στην παραλία αγοράσα και προσευχηθήκαν όλοι μαζί. Κάτσε βασιλά και κάτω να βλέπω. Και προσευχήθηκαν. Και κλαίγανε όλοι, γιατί θα έφευγε ο Απόστολος Παύλος. Πριν φύγει, τους λέει, δι, πρέπει να υπάρχουν αιρέσεις μέσα στην Εκκλησία. Και αιρέσεις εν ημίν είναι. Να υπάρχουν αιρέσεις. Και τους είπε, μόλις φύγω εγώ, αμέσως αιρέσεις θα... αμέσως να τα βλέπουμε. Από τότε άρχισαν οι αιρέσεις. Και απαντάμε το γιατί. Όταν δοκιμάζεται ο κάθε άνθρωπος, αλλά και η Εκκλησία, φέρει το χαρακτήρα του. Η δοκιμασία της Εκκλησίας, που είναι οι αιρέσεις, δείχνει την ποιότητα της Εκκλησίας, που δεν βουλιάζει ποτέ, δεν νικέται ποτέ. Και αν το πάρουμε και για τον κάθε άνθρωπο, μέσα από αγώνα θα περάσουμε για να πάμε στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, χωρίς να βρέξουμε καθόλου τα ρούχα μας, δεν γίνεται. Εκεί φαίνεται η ποιότητα του καθενός μας. Αν στεκόμαστε σωστά, στην κρίση επάνω, που γίνεται κάποιος αγώνας. Αν σε ικανοποιεί η απάντηση. Και κάποιος λέει ότι το χρυσάφι στη φωτιά φαίνεται. Πώς το λένε, χρυσογός, του δίνουν το μείγμα, το βάζει στη φωτιά, καθαρίζει το χρυσάφι, το ασίμι και από το βρώμικο. Αυτό γίνεται και με τις αιρέσεις. Αυτό ακριβώς γίνεται αγώνας. Χωρίς αγώνα, εδώ τα υλικά αγαθά υδρώνουμε για να τα έχουμε. Και τώρα μας τα παίρνουμε και χάνουμε και την υγεία μας. Το βλέπετε. Φανταστείτε από εκεί πέρα τι θέλουμε να κάνουμε και τα ουράνια αγαθά. Ανέφερα προηγουμένως, ρευστό, κτήματα, πάρτατα, ο Άγιος. Αυτή η μικρό είναι,
να θυσιάζει όλα. Αυτή η μορφή έχει αίρεση. Η αίρεση είναι δοκιμασία μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Και από εκεί καθαρίζουν το ήρα από το στάρι. Άλλος. Σωστή η ερώτησή σου. Γιατί, άκουνα εσύ κάτι άλλο. Θα μας δίνανε κάτι, λέει και ο Άγιος Παΐσιος. Είναι δύο παιδιά, ο ένας αγωνίζεται, χρωστάει ο πατέρας του, αγωνίζεται, κάνει περιουσία, βγάζει τα χρέη και κάνει και περιουσία. Ο άλλος τη βρίσκει έτοιμη και περιουσία και την κάνει να. Και λέει, ποιος από τους δύο έχει πιο μεγάλη αξία. Θα σου τα βρει και έτοιμα. Το έτοιμο δεν έχει αξία, Δημήτρη. Πρέπει να χωνεύσουμε ότι θα περάσουμε από τη δοκιμασία. Δεν γίνεται αλλιώς. Και οι δοκιμασίες είναι ποικίλες. Να έχουμε υπόψη μας. Έπειτα, να πω και κάτι άλλο. Όταν ο ερωτικός χτυπάει την πόρτα και εγώ είμαι εντελώς ξεκάρφωτος, γιατί δεν έχω καμία γνώση, ποιος φταίει γι' αυτό, ο αιρετικός ή εγώ που έχω σκοτάδι, που δεν άνοιξα βιβλίο ποτέ ή δεν άκουσα ποτέ κάτι. Έλεγα σε μία που χτύπησε την πόρτα, βαφτισμένο κάποτε, αλλά σε βρήκανε και σένανε μπόσικια και έγινε αυτό που έγινε στη λόγω. Αλλιώς δεν εξηγείται, γιατί όλοι αυτοί στη τάξη μας ήταν. Άλλος τίποτα. Άλλος, έτσι. Ο Άγιος Αμβρόσιος αφόρησε, αφόρησε έναν αυτοκράτορα, ο Άγιος Αμβρόσιος. Δεν άκουσα βασικά. Αφόρησε για 8 μήνες έναν αυτοκράτορα, ο Άγιος Αμβρόσιος. Το είπε, το είπε. Ναι, αυτό είπα. Το ανέφερα, 6 μήνες. Ο αρχιεπίσκοπος ο δικός μας, ο αρχιεπίσκοπος ο δικός μας, τι κάνει. Λοιπόν, πας στο ψητό εσύ τώρα. Είμαστε πεθαμένοι εμείς και τέτοιους έχουμε. Παραπάνω από αυτά θα ακούσεις, τι δες τώρα. Αφού είμαστε ψόφοι εμείς εντελώς. Εντελώς. Τελείωσε. Λοιπόν, άμα βρεθεί κανένας που να έχει, του κρατάει η σκούφια του, θα του βγάλουν το όνομα, ξέρεις. Το ξέρεις το όνομα. Πες το. Δεν ξέρω. Τρελός. Έτσι δεν λένε. Άμα έχει ισχύει και τα βάζει με αυτού που πρέπει να τα βάζει, τρελός είναι, του βάζει την πλάτη. Καλύτερα τρελός παρά προδότης. Σωστό είναι αυτό. Αλλά έλα όμως που... Γιατί δεν το είπαν και για τον Κύριο, ότι είναι τρελός. Τι είπα. Για τον Κύριο το είπανε. Ότι εξέστη. Ναι. Το είπανε. Το είπανε. Τι είπανε. Ότι εξέστη. Εξέστη. Για τον Κύριο, τρελάθηκε. Ποιο. Για σκέψη. Αυτός που με έκανε εμένα είναι τρελός. Εγώ έχω μυαλό και γύρω δεν έχει. Αυτό διαιωνίζεται. Διαιωνίζεται. Κάτι. Μη σας κουράζω μάλλον. Λοιπόν. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Διευκόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ενδέξου και σώσου ημάς. Αμήν. Αμήν. Τώρα τι έχουμε. Ο μήνας πόσο έχει. 7. Νωρίς. 7. Έχουμε μια Δευτέρα και μια Δευτέρα, έτσι δεν είναι. Για τα Χριστούγεννα. Ναι, δεν πάει παραπέρα. 2 Δευτέρες ακόμα.